κάνουμε δράσεις μέσα στα λεωφορεία της πόλης. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει δράσεις με κεντρικό μας σύνθημα «Δεν πληρώνουμε το νέο χαράτσι». Σε ένδειξη διαμαρτυρίας καταλαμβάνουμε συμφωνικά τα λεωφορεία και όλος ο κόσμος που βρίσκεται εκεί πέρα μέσα δεν πληρώνει εισιτήριο. Παρόμοιες δράσεις θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες, πρώτον για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά η φωνή μας, ότι είμαστε αγανακτισμένοι με την εξοπλιστική άποψη, και δεύτερον για να επιστοποιηθεί ακόμα περισσότερος κόσμος. Η εξουσία του κόσμου είναι με το μέρος μας. Καλούμε και να πάρει σαφή θέση, να μην υπεκφύγει και να μην παραπέμψει στις καλέμβες το ψήφισμα το οποίο καταθέτουν. Δεν πληρώνω αύξηση, ούτε να με πω. Μισές για όλο το λαό. Δεν πληρώνω αύξηση, ούτε να με πω. Τίνες οι κοινωνίες για όλο το λαό. Πάρτε πίσω το χαράτσι. Πάρτε πίσω το χαράτσι. Ένας μόνο εκπρόσωπός σας, ποιος θα είναι, ορίστε τον. Ορίστε τον λόγο. Το όνομά σας, ιδιότητά σας. Παρακαλώ. Εκεί επάνω. Λοιπόν, λέγομαι Θεοδωρόπουλος Γιώργος, είναι μέλος... Με μέλος... Παρακαλώ. Λέγομαι Θεοδωρόπουλος Γιώργος, είμαι μέλος του Συντονιστικού των Επιβατών Θεσσαλονίκης. Να σας ενημερώσουμε τι είναι οι επιβάτες Θεσσαλονίκης. Είναι μια πλατιά συνέλευση πολιτών που δημιουργήθηκε από επιβάτες, επιτροπές κοινής πολιτών από όλες τις περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, σωματεία, κοινωνικούς φορείς, αυτοδιοικητικά σχήματα, όλοι μαζί συντονισμένοι κατά της αύξησης της τιμής των εισιτηρίων του ΑΣΤ. Καταρχάς να ενημερώσουμε, γιατί ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι δεν είναι ενήμερος, για ποιο είναι το ζήτημα. Μέχρι αυτή τη στιγμή το εισιτήριο που εφαρμόζει ο ΑΣΤ είναι 60 λεπτά και με αυτό το εισιτήριο έχουμε δικαίωμα οι επιβάτες 4 μετεπιβιβάσεων μέσα σε 70 λεπτά της ώρας. Το καινούργιο εισιτήριο που προτείνεται από την κυβέρνηση είναι, καταργείται το βασικό εισιτήριο των 60 λεπτών και ισχύει ένα εισιτήριο 80 λεπτών χωρίς καμία μετεπιβίβαση. Εφαρμόζεται ένα καινούργιο εισιτήριο 90 λεπτών με μία μετεπιβίβαση σε συνεχόμενη γραμμή, τονίζω σε συνεχόμενη γραμμή. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό το εισιτήριο? Σημαίνει ότι πάμε σε μία αύξηση των εισιτήριων από 160 έως 180%. Θα φέρω δύο παραδείγματα για να καταλάβετε. Ένας συνεπιβάτης μας, ο οποίος κατεβαίνει από τα Κάστρα προς το κέντρο της πόλης να ψωνίσει στο Μουδιάνο και θέλει να ξαναγυρίσει πίσω. Είναι μια απλή διαδρομή. Μέχρι αυτή τη στιγμή πλήρωνε 60 λεπτά. Τώρα θα πληρώσει 80 λεπτά για να κατέβει και 80 λεπτά για να ξαναγυρίσει πίσω στην άλλο πόλη. Δηλαδή από 60 λεπτά το εισιτήριο πηγαίνει 1,60. Ένας άλλος συνεπιβάτης μας, που θέλει από το Κορδελιό να πάει προς την Καλαμαριά. Μέχρι τώρα πλήρωνε 60 λεπτά. Τώρα θα πληρώσει δύο εισιτήρια. Ένα εισιτήριο των 90 λεπτών με μετεπιβίβαση, θα σταματήσει πάνω στην Εγνατία, θα κατέβει στην Πλατεία Ελευθερίας και θα πάρει άλλο ένα εισιτήριο των 80 λεπτών, 90 και 80, 1,70. Αν βάλετε τα κομπιτεράκια σας, αντί για 60, έτσι, οι αυξήσεις αυτές είναι από 160 έως 180%. Ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα μετεπιβίβασης. Επειδή ο κύριος Βούγιας, ο αρμόδιος υπουργός, ισχυρίζεται ότι το εισιτήριο της Θεσσαλονίκης είναι φθηνότερο από της Αθήνας, το οποίο και αυτό είναι πανάκριβο, το εισιτήριο λοιπόν της Θεσσαλονίκης είναι πιο ακριβό και από το πανάκριβο της Αθήνας. 1,40 έχει το εισιτήριο στην Αθήνα, με δικαίωμα άπειρων μετεπιβιβάσεων σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο για 90 λεπτά. 1,40. Εδώ, καθώς ακούσατε πιο πριν με παραδείγματα, είναι 1,60 ή 1,70. Είναι το πιο ακριβό εισιτήριο στην Ελλάδα και όχι, όπως λέει ο κ. Βούγιας, το πιο φθηνό. Τι ζητάμε από εσάς?
από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει ένα ψήφισμα. Προτείνουμε εμείς σαν αιτήματα να πάρει πίσω την αύξηση χαράτσι του νέου εισιτηρίου του ΑΣΤ η κυβέρνηση και ο ΑΣΤ. Ούτε ένα λεπτό αύξηση του εισιτηρίου. Έως εδώ. Όχι στα εξοδοτικά πρόστιμα. Δωρεάν μετακινήσεις για τους ανέργους και τους φτωχούς, καθώς και για τους εργαζόμενους στις ώρες που πηγαίνουν και έρχονται από τη δουλειά τους. Να δημοσιευθεί το μετοχολόγιο και οι ισολογισμοί του ΑΣΤ. Οι αστικές συγκοινωνίες είναι κοινωνικό αγαθό. Δημόσιες φτηνές συγκοινωνίες για το λαό. Να πούμε και κάτι ακόμα για να σας ενημερώσουμε ότι κάθε μέρα στα λεωφορεία του ΑΣΤ, επειδή χιλιάδες συμπολίτες μας δεν έχουν να πληρώσουν το εισιτήριο, δεν μιλάμε για τζαμπατζίδες, έτσι, δεν έχουν να πληρώσουν το εισιτήριο, κατεξευτελίζονται από τους ελεγχτές του ΑΣΤ μέσα στα λεωφορεία. Και γι' αυτό λέμε να πάρουν πίσω αυτά τα εξοδοτικά πρόστιμα, τα οποία είναι της τάξης 60 φορές. Δηλαδή, ένας που δεν έχει να πληρώσει τα 80 λεπτά εισιτήριο, πρέπει να πληρώσει 80 λεπτά επί 60. 48 λεπτά για συμπολίτες μας, συνταξιούχους, άνεργους που δεν έχουν. 48 ευρώ που δεν έχουν να αγοράσουν ψωμί. Γι' αυτό δεν πληρώνουν το εισιτήριό τους. Και τώρα του ζητάνε αντί για 60 λεπτά να πληρώσουν 1,60. Εγώ σας ευχαριστώ.